Καλημερίζω λοιπόν τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη. Καλημέρα από τον 984, από το Ηράκλειο. Τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουλειδογεράκη. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε κράτες. Φαντάζομαι να είστε καλά που σας ρώτησα τι κάνετε. Καλά είμαστε όλοι. Ωραία. Μέχρι να διαπιστωθεί το αντίθετο. Ωραία, χαίρομαι. Να μην διαπιστωθεί το αντίθετο. Λοιπόν, ακριβώς. Από τη μία υπάρχει εκείνη η είδηση που λέει ότι το πραγματικό μας εισόδημα αυξήθηκε κατά 5%, το λέει ο ΣΑ, και από την άλλη υπάρχουν τα δικά σας στοιχεία της έρευνας που και πρόσφατα έβλεπα και τα είχατε δώσει στη δημοσιότητα, ότι μιλάμε για ένα ποσοστό πάνω από το 50%. Τέλος πάντων των συμμετοχόντων σε αυτή την έρευνα, που δείχνουν ότι είναι στα όρια της φτώχειας. Ναι, δεν ξέρω τι λέει η κυρία Δουλγεράκη ο ΣΑ. Εάν το κατακεφαλήν εισόδημα των Ελλήνων αυξήθηκε με βάση την ανάπτυξη που έχει η Ελλάδα κατά 16% και ο μέσος όρος τελικά είναι αύξηση του εισοδήματος των Ελλήνων, να το καταλάβω. Αλλά σε διαφορετική περίπτωση, με βάση τα στοιχεία τα οποία κυκλοφορούν και με βάση την ακρίβεια που ουσιαστικά βιώνει ο Έλληνας πολίτης, δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ότι αυξήθηκε το εισόδημα των Ελλήνων. Όταν το 2021 παρατηρήθηκε μία αύξηση μέσον όρο της τάξης του 20-30%. Αυτό είναι εντελώς αντίθετο από αυτό το οποίο επικαλεί το ΣΑ. Και βέβαιως εντελώς το αντίθετο όταν ο πληθωρισμός με βάση την Ελεστάτ τον Δεκέμβρη του 2021 κινήθηκε στο 5,1%. Άρα, μήπως τα στοιχεία τελικά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα που λέει εντελώς τα αντίθετα? Διότι όταν τα καύσιμα έχουν μια αύξηση της τάξης του 30-32% και με ανωδική τάση, όταν η ενέργεια έχει μια αύξηση της τάξης του 300-500%, τόσο είναι το ηλεκτρικό ρεύμα και όχι 40-50%, που λέει η κυβέρνηση, όταν το φυσικό αέριο έχει αύξηση της τάξης 416% και όλα αυτά σε σύγκριση με το 2020 που λέμε, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει αύξηση στο εισόδημα ή τέλος πάντων και μείωση του πληθωρισμού? Είναι πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται. Mm-hmm. Παράλληλα, το ψωμί έχει πάρει μια αύξηση της τάξης 30-40%. Από ένα 60 το κιλό πωλείται στα 2,20 και παραπάνω. Αυτό δεν είναι 4,1% που λέει η αύξηση η Ελστάτ. Αυτό είναι 40%. Κύριε Λεχουρίτη, τα είδη διατροφής είναι που έχουν πάρει τα πάνω τους, έτσι, και η αυξητική αυτή πορεία συνεχίζεται ή κυρία όχι? Δουλγεράκη, τα είδη διατροφής έχουν πάρει γύρω στο 20-30%. Βεβαίως παραδείγματος χάρη το μοσχαρίσιο κρέας έχει αύξηση 25%, το αρνάκι τα Χριστούγεννα είχε 25%, τώρα έχει πέσει. Όμως έρχονται οι γιορτές του Πάσχα που πάλι θα ανέβει το αρνί. Μιλάμε για πράγματα ζυμαρικά, αύξηση 20%, ελαιόλαδα 18%, όσπρια 20%. Δηλαδή η πραγματική εικόνα της αγοράς είναι αυτή που ανταποκρίνεται με βάση το τι βλέπουμε ως ΙΝΚΑ όταν κάνουμε έλεγχο τιμών στα σούπερ μάρκετ. Τα καθαριστικά 30-40%, ηλεκτρικά είδη, λάμπες φωτιστικές ξεκινάνε από 50 και καταλήγουν 100% αύξηση. Δηλαδή δεν έχει μείνει κάτι σταθερό, οικοδομικά υλικά αύξηση 40%. Είναι πράγματα τα οποία βιώνει ο πολίτης, ο καταναλωτής στην καθημερινότητα και δεν μπορεί να τα διαψεύσει καμία Ελστάτ και κανένα ΟΣΑ. Λοιπόν, όταν διαμαρτύρονται οι πάντες, μα οι πάντες, διαμαρτύρεται ο φούρναρης, του ερχόταν 3.000 ρεύμα στο φούρνο και τώρα του ήρθε 9.000. Διαμαρτύρεται το ψητοπολείο, γύρω να έχει 1.000 ευρώ ρεύμα, του ήρθε 3.000. Διαμαρτύρεται ο σουβλατζής. Διαμαρτύρεται το κατάστημα με την ένδυση και ούτω καθεξής. Δηλαδή, το αυξημένο κόστος που έχει έρθει λόγω της αναδρομικότητας στο ρεύμα
δεν είναι κάτι που αναπληρώνεται εύκολα. Δηλαδή νοικοκυριά που πληρώναν 300 ευρώ ρεύμα το τετράμινο, τώρα τους ήρθε να πληρώσουν 850 και 900 ευρώ ρεύμα. Την ίδια κατανάλωση, την ίδια περίοδο. Είναι αυτά που καταγράφει ο καθένας μας μέσα από το σπίτι του, βλέποντας τον οικογενειακό του προϋπολογισμό. Υπάρχει λύση, πιστεύετε, υπάρχει πρόταση, έστω, δεν ξέρω αν είναι μη μέτρο ή αν είναι μέτρο ολοκληρωμένο, αλλά μπορούν να γίνουν βήματα, περαιτέρω βήματα από όσα έχουν γίνει, στο κάπως να ανακουφιστούμε. Μα δεν έχει γίνει, κυρία Δουλγεράκη, κανένα βήμα για την ανακούφιση των νοικοκυριών. Για πέστε μου εσείς ένα μέτρο. Τα 40 και 50 ευρώ που δίνει στο λογαριασμό ή τέλος πάντων θα καλύψει το 80% του ρεύματος. Ναι, του ρεύματος. Τις λοιπές χρεώσεις ποιος θα τις καλύψει, κυρία Δουλγεράκη? Πάντως είναι αυτό που έχει γίνει η σημαία. Έτσι, δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με τη βοήθεια, σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεύμα. Κυρία Δουλγεράκη, κοιτάξτε. Όλοι μιλούν, όλοι μιλούν για την ακρίβεια που βιώνει τον τελευταίο χρόνο το ελληνικό νοικοκυριό. Όλες. Είτε παραγωγικές τάξεις της χώρας, είτε πολιτικά κόμματα, είτε καταναλωτές. Τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση? Όλοι λένε και όλοι τις το λένε τι μπορεί να κάνει. Η κυβέρνηση λοιπόν πρέπει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά 50% όσο διαρκεί η κρίση. Παράλληλα, πρέπει να μειώσει σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων το ΦΠΑ. Στη ΔΕΗ, γιατί πρέπει να έχουμε 13% ΦΠΑ? Ή στο νερό, γιατί πρέπει να έχουμε το νερό, το τρεχούμενο, τις βρύσεις, να έχει 13% και η αποχέτευση να έχει ΦΠΑ 24%? Λες και η αποχέτευση είναι ουίσκι, είναι είδος πολυτελείας. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Τα άλλα κράτη μειώνουν σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων με μηδενικό ΦΠΑ έχουν ή έχουν 5%. Θα μου πείτε, δεν το επιτρέπουν, όπως λέει η κυβέρνηση, τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Θα έχουμε πρόβλημα στα δημόσια ταμεία. Mm-hmm. Δεν θα γεμίσουν τα δημόσια ταμεία. Ωραία, και τι πρέπει να γίνει? Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο. Αύξηση στους μισθούς και στις συντάξεις. Και όχι αύξηση μόνο στον κατώτερο μισθό. Πού ακούστηκε αύξηση μόνο στον κατώτερο μισθό? Δηλαδή ο συνταξιούχος δεν βιώνει την ακρίβεια. Αυτός που παίρνει πάνω από τον κατώτερο μισθό, 800 ευρώ ή 900 ευρώ, δεν βιώνει την ακρίβεια. Σε δύο χρόνια ο εργαζόμενος και ο συνταξιούχος, εγώ σας λέω με τις καλύτερες προϋποθέσεις, όχι με την αύξηση του 30%, με 20% θα βιώσει μια ακρίβεια στο πετσί του 40%. Άρα στα 1000 ευρώ θα του υπολείπονται 400 ευρώ. Πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος? Πώς θα τα βγάλει πέρα μια οικογένεια? Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο δεν είναι να γεμίσουν τα κρατικά ταμεία και να βγαίνουν οι κυβερνήσεις και να δίνουν επιδόματα, λες και είμαστε ζητιάνοι, να απλώνουμε το χέρι για να μας δώσει, δώσε και εμένα μπάρμπα. Μα δεν είμαστε ευνομούμενη πολιτεία κάτω από αυτές τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις. Δηλαδή, επιτέλους η κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί ότι το να έχεις λαό που λιμοκτονεί δεν είναι ό,τι και καλύτερο. Διαχειρίζομαι βεβαίως τα δημόσια οικονομικά με φιδό. Δεν σπαταλάω χρήματα αριστερά και δεξιά όπως γίνονται ως συνήθως. Και προσπαθώ μέσα από την οικονομία και μέσα από μια καλή διαχείριση των οικονομικών του κράτους, γιατί τα οικονομικά του κράτους είναι φόροι που πληρώνω εγώ και εσείς και όσοι μας ακούνε. Οι πολίτες πληρώνουν τους φόρους στο κράτος. Λοιπόν, δεν έρχεται εύκολα το κράτος και σπαταλάει αριστερά και δεξιά λεφτά, λες και είναι από την τσέπη του κάθε πρωθυπουργού ή του κάθε υπουργού. Όχι, είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Μάλιστα. Λοιπόν κρατάω τις αναφορές αυτές. Εγώ θεωρώ ότι τα πράγματα έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν πάει παρακάτω. Δηλαδή άγγιξε η βενζίνα σχεδόν στα 2 ευρώ. Φτιάξαμε δρόμους, καλά εσείς στην Κρήτη δεν έχετε δρόμους, τέλος πάντων, για δρόμους μιλάνε, αλλά δρόμους δεν υπάρχουν. Έχουμε αυτοκίνητα, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε λόγω της ακρίβειας των καυσίμων. Θεωρούμε ότι με την ακρίβεια δεν βγάζουμε άκρη, η κατανάλωση φέρνει το κέρδος και δεν θέλουμε καμία των περιπτώσεων να παίρνουμε
πολλά από λίγους, αλλά να παίρνουμε λίγα από όλους. Αυτό είναι το ζητούμενο και όχι να εξαθλιώσουμε το λαό για να επιβιώνουν τα κρατικά ταμεία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεχουρίτη. Καλημέρα σας. Καλημέρα.